Παρακαλώ, πείτε μου. Ναι, θέλετε να γράψετε ένα μαθητή στο φροντιστήριο. Ωραία, κανένα πρόβλημα. Ναι, ναι, μπορείτε να κλείσετε θέση. Ναι, κανένα πρόβλημα. Μπορώ να σας στείλω το IBAN για να κάνετε μεταφορά. Με ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο κατάφεραν επιτίδη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας να ξεγελάσουν ένα ζευγάρι καθηγητών ξένων γλωσσών που διατηρούν φροντιστήριο στην Ιερά Πέτρα, αποσπώντας από το λογαριασμό τους μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Λίγα λεπτά αργότερα, χτυπά το τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Όχι, δεν είδα αν έχουν πει τα χρήματα. Ναι, καταλαβαίνω ότι είσαστε βιαστικοί και ναι, είσαστε στη δουλειά αυτή τη στιγμή. Ναι, συγγνώμη. Θα μπω ένα λεπτάκι να δω και θα σας ξαναπάρω. Εντάξει, ναι, δώστε μισό λεπτάκι, ναι. Μισό λεπτάκι, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαστε βιαστικοί, θα το δω αμέσως μισό. Α, ωραία, έχω ένα μήνυμα από την τράπεζά μου. Μία γυναίκα πήρε τηλέφωνο και συστήθηκε με γνωστό ονοματεπώνυμο φαρμακοποιού της περιοχής, λέγοντας πως θέλει να γράψει το παιδί της στο φροντιστήριο, ενώ στη συνέχεια ζήτησε το IBAN του φροντιστηρίου για να καταθέσει τα δίδακτρα ολόκληρου του έτους. Με το πρόσχημα της βιασύνης, η γυναίκα που βρισκόταν στο ακουστικό κατάφερε να δημιουργήσει σύγχυση στους καθηγητές και να αποσπάσει την προσοχή τους, σπρώχνοντάς τους το να πατήσουν πάνω σε ένα email που φαινομενικά είχε σταλεί από την τράπεζά τους. Το link το οποίο ήρθε στο μήνυμα που νομίζαμε ότι ήταν από την τράπεζα ήταν ένα κακόβουλο λογισμικό, το οποίο πατώντας πάνω, δυστυχώς υπέκλεψε τους κωδικούς μας και το username για την πρόσβασή μας στην τράπεζα, για το online banking. Ακόμα και την τελευταία λεπτομέρεια είχαν σχεδιάσει απατεώνες, καθώς στο βάθος ακούγονταν μέχρι και πραγματικές συνομιλίες από πελάτες που ζητούν φάρμακα σε φαρμακείο. Μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος μετά από όλη αυτή τη διαδικασία που ήδη έχουν επικοινωνήσει δύο άτομα μαζί μου επιβεβαιωμένα και μου είπαν ότι έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα και σε αυτούς και επειδή είχαν διαβάσει τη δημοσίευσή μου, κατάλαβαν ότι πρόκειται για απάτη και απέφυγαν τα χειρότερα.